κύριε Σαντορίνη. Επειδή η κουβέντα γίνεται πάντα λέγοντας, ναι ρε παιδί μου, αλλά λέτε εσείς ας πούμε ως κυβέρνηση ότι η δικιά μας πολιτική έχει ένα πρόσημο ταξικό, στόχος είναι να βοηθάμε και να υπερασπιζόμαστε τους πιο αδύναμους κτλ. Οι πιο αδύναμοι. Αυτή είναι η πιο αδύναμη. Και η κουβέντα που κάνουμε στους πιο αδύναμους κόψε. Η κουβέντα που κάνουμε αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνω. Είναι δυνατό αυτό που βγάζει 6.000 το χρόνο. Το αφορολόγητο προφανώς, εγώ το έχω πει. Ότι δεν, κατά την προσωπική μου άποψη δεν πρέπει να μειωθεί. Αλλά εάν αυτό συνοδευτεί από μία μείωση των μέσων φόρων, και το έχω ξαναπεί, νομίζω ότι στο τελικό αποτέλεσμα στη τσέπη και του συνταξιούχου και του μισθωτού θα είναι μηδενικό. Δεν θα έχει ούτε κόστος ούτε όφελος. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό. Όχι. Μα μα δεν σχέση... όπως το λέτε, κύριε Υπουργέ, δεν στέκει. Κύριε Οικονόμου, γιατί εδώ είναι σαν να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όπως το πω, τσακαλώτος είναι το σωστό. Κάποιοι θα χάσουν. Κάποιοι αυτό θα χάσουν, είναι, πολλοί θα χάσουν. Το ζητούμενο, και είναι, κάποιοι ζητούμενο είναι ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν. Και η δική μας πάντα σταθερά, η δική μας προσπάθεια είναι αυτοί που θα κερδίσουν να είναι τα χαμηλά εισοδήματα. Το καταλαβαίνω ότι το, και επαναλαμβάνω το αφορολόγητο προφανώς και δημιουργεί πρόβλημα στα χαμηλά εισοδήματα. Αλλά λέω ότι εάν μειωθούν οι έμεσοι φόροι, κάποιοι έμεσοι φόροι, αυτό είναι προς όφελος των χαμηλών εισοδημάτων. Γιατί νομίζω ότι γιατί σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή, αν μας πάτε σε 13, στο 13 την εστίαση, τι μας νοιάζει. Και μου έχετε κόψει το αφορολόγητο και τη σύνταξη. Θα πάω να τρώσω τα δέρνα. Αν κατεβάσω όμως κάποια από τα βασικά αγαθά στο χαμηλότερο συντελεστή, η ΦΠΑ, μα έχει νομίζω κόψει ότι θα βοηθήσει. Τα έχετε δει τα στοιχεία. Νομίζω ότι θα βοηθήσει στα βασικά αγαθά. Στο ψωμί δηλαδή, στα βασικά αγαθά. Αν κατέβεις σε ένα χαμηλότερο συντελεστή, νομίζω ότι θα βοηθήσει. Mm-hmm. Αυτό είναι το μείγμα της φορολογικής πολιτικής που θα ασκηθεί. Αυτό θα κρίνουμε. Και επιτρέψτε μου να μην μπω στη διαδικασία να κρίνω. Αυτό που λέω όμως είναι ότι εάν υπάρξει μείωση του αφορολογήτου, το οποίο μάλλον το θεωρούμε δεδομένο για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα πρέπει αντίστοιχα κατά την προσωπική μου άποψη, να υπάρξουν και μειώσεις στους έμεσους φόρους. Mm-hmm. Διότι οι έμεσοι φόροι είναι οι πλέον άδικοι φόροι, είναι αυτοί που πλήττουν τα χαμηλότερα στρώματα. Μάλιστα. Επομένως, με μια αλλαγή στην άμεση φορολόγηση που θα πλήξει τα χαμηλά στρώματα, πρέπει αντίστοιχα να μετά το ισορροπήσεις από εκεί. Καλώς κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Σαντορίνη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λάτε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χατζηδάκη.